Άδειες καρέκλες, άδεια έδρανα, αλλαγή δεδομένων και στη Βουλή λόγω κορονοϊού. Το Κοινοβούλιο εξοπλίστηκε με αντισηπτικά ενώ εφαρμόζει και τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Στην αίθουσα της Ολομέλειας παρευρίσκονταν μόνο οι βουλευτές, ενώ για τους υπόλοιπους δόθηκαν οδηγίες όπως παρακολουθήσουν την όλη διαδικασία από άλλους διαμορφωμένους χώρους. Λόγω κορονοϊού, η σημερινή συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών. Γι' αυτό συνεργάτες και δημοσιογράφοι παρακολουθούν τις εργασίες από διαφορετικό χώρο. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Κοινοβουλίου που έχουμε αυτή την κατάσταση και οι δημοσιογράφοι για πρώτη φορά, και εγώ προσωπικό για πρώτη φορά, παρακολουθούν τις εργασίες του Κοινοβουλίου από την αίθουσα του Κηλικίου. Έχουμε λάβει την αυστηρή οδηγία να μην είμαστε παρόντες στην αίθουσα της Ολομέλειας για να κρατηθεί το μέτρο των 75 ατόμων. Αρκετές οι απουσίες και βουλευτών οι οποίοι ταξίδεψαν πρόσφατα και βρίσκονται σε κατοίκον περιορισμό. Πολύ θα ήθελα αυτή τη στιγμή να ήμουν στην συνεδρίαση της Ολομέλειας στο Κοινοβούλιο. Είμαι όμως στο σπίτι σε αυτοπεριορισμό μετά την επιστροφή μου σήμερα το πρωί από την Γερμανία. Κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας σημειώθηκε ένταση μεταξύ βουλευτών καθώς υπήρξε διαφωνία για το εάν θα έπρεπε να κυρωθεί η συνεδρία. Αποτέλεσμα ο εκνευρισμός του Προέδρου της Βουλής και η διακοπή της συνεδρίας. Πολύ λυπάμαι ότι κλείνουμε στην πιο κρίσιμη ώρα που έπρεπε να είμαστε ήρεμοι και ομόφωνοι και με συνενέσεις, με έναν πολύ άσχημο τρόπο, και ο καθένας ας αναλάβει τις δικές του ευθύνες.